Πυρετώδες είναι οι πολεμικές προετοιμασίες στη Μεσόγειο. This operation could include a naval blockade of the parts of Libya under Gaddafi's control, as well as the delivery of supplies to rebel-held territory in the east. Aircraft would jam Gaddafi's communications to make it more difficult for him to issue orders to his forces. Πολεμικά πλοία, αεροσκάφη, υποβρύχια και οι βάσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση μεγίστης ετοιμότητας, καθώς περιμένουν όλοι το πράσινο φως για την έναρξη της επιχείρησης, θεωρώντας ελιγμό την κατάπαυση του πυρός που κήρυξε το καθεστώς Καντάφη. If there were cruise missile strikes, they could come from U.S. military vessels already in the Mediterranean Sea, some NATO assets in the area as well. Any no-fly zone could be enforced from NATO air bases up in Italy. Εντείνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη πίεση, η διεθνής κοινότητα μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ψήφους 10-0 και 5 αποχές μεταξύ των οποίων της Ρωσίας, της Κίνας και της Γερμανίας, αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη, προκειμένου να ανακόψει το λουτρό αίματος που συνεχίζουν οι δυνάμεις του Καντάφη, προελάβνοντας προς τη Βεγγάζη. Today, the Security Council has responded to the Libyan people's cry for help. This council's purpose is clear: to protect innocent civilians. Την ώρα που οι εξεγερμένοι πανηγύριζαν στη Βεγγάζη, η πρώτη αντίδραση της Λιβύης στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ήταν το κλείσιμο του εναερίου χώρου της, με το συνταγματάρχη Καντάφη να υπόσχεται κόλαση σε οποιονδήποτε τολμήσει να επιτεθεί. We have decided to stand and defeat. Whatever they plot against us, we are going to stand against it. We are going to destroy them. The whole Libyan population should stand and fight the imperialist powers. Αν και επισήμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείουν μονομερείς ενέργειες όπως και την εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Η Τρίπολη αποφάσισε να σεβαστεί επικαλούμενοι ανθρωπιστικούς λόγους στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, όμως οι πληροφορίες από τη Μισράτα, πόλη σε κοντινή απόσταση από τη Βεγγάζη, κάνουν λόγο για συνέχιση των επιχειρήσεων και μακελιό αμάχων με 25 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Gaddafi's forces have made significant strides on the ground over the course of the last 24-48 hours. I believe they're only about 160 kilometers from Benghazi right now. Μία μετά την άλλη, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δηλώνουν τη στήριξη και συμμετοχή τους στην όποια ανάληψη δράσης από την πλευρά της Συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό, συναντήθηκαν στην Αθήνα για 75 λεπτά οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος και Δημήτρης Δρούτσας αντιστοίχως, δηλώνοντας ότι η χώρα μας επιθυμεί την εξέβρεση διπλωματικής λύσης, αλλά είναι έτοιμη να συνδράμει εάν τη ζητηθεί βοήθεια από τη Συμμαχία. The issue in the early hours of any no-fly zone would be Gaddafi's significant surface-to-air missile and anti-aircraft systems, again located here along the strategic north coast. These purple circles, longer-range surface-to-air missiles that would imperil any pilots in a no-fly zone.